Σύμφωνα με το ετήσιο Δελτίο Οδικών Αφήξεων από την Τουρκία για το 2019, τα αποτελέσματα του 12μήνου ανέδειξαν την ανάκαψη στις οδικές αφήξεις ενισχυμένες κατά 11% συγκριτικά με το 2018 και οι οποίες ξεπέρασαν τις 755.000. Για να μιλήσουμε για τα στατιστικά αυτά, καθώς και για τους λόγους στους οποίους οφείλεται η ανάκαψη αυτή, φιλοξενούμε τηλεφωνικό στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θράκης, κύριο Κωνσταντίνο Χατζημιχαήλ. Κύριε Χατζημιχαήλ, καλησπέρα σας και καλή χρονιά. Καλησπέρα κύριε Πασχαλίδου, καλή χρονιά σε όλους. Ας ξεκινήσουμε την συζήτησή μας με τον απολογισμό της προηγούμενης χρονιάς όσον αφορά τις οδικές αφήξεις των επισκεπτών από την γείτονα χώρα, τα αποτελέσματα τα οποία ανέδειξαν τα στοιχεία και συλλέχθηκαν από την ελληνική αστυνομία, καθώς θα θέλαμε και να αναφερθείτε και στους λόγους οι οποίοι συντέλεσαν στην αύξηση των αφήξεων αυτών. Καταρχάς, με πολύ συνέπεια κάθε τρίμηνο δημοσιοποιούμε τα δελτία οδικών αφήξεων αναφορικά με τους Τούρκους υπηκόους. Μάλιστα, είμαστε ο μοναδικός οργανισμός ο οποίος πραγματοποιεί κάτι τέτοιο, εξειδικεύεται δηλαδή στο να μελετά, στο να ερευνά, να καταγράφει, να ερευνά και να μελετά τις αφήξεις αλλά και τη συμπεριφορά των συγκεκριμένων, της συγκεκριμένης εθνικότητας επισκεπτών στη χώρα. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι με την συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας, της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που εδρεύει στην Κομωτινή, συλλέγουμε τα στοιχεία και προχωρούμε σε περαιτέρω επιστημονική επεξεργασία προκειμένου να βγάζουμε το δελτίο αυτό, ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για το σύνολο των φορέων της περιοχής αλλά και των ιδιοκτητών επιχειρήσεων που ασχολούνται ευρύτερα με το κομμάτι του τουρισμού. Αυτό το οποίο καταγράψαμε για την περσινή χρονιά είναι, όπως εσείς είπατε, 755.000, περισσότεροι από 755.000 Τούρκοι υπήκοοι εισήλθαν στη χώρα. Μάλιστα, έχουμε μία αύξηση σε απόλυτους αριθμούς της τάξης των 75.000. 75.000 περισσότεροι Τούρκοι εισήλθαν στη χώρα οδικώς από τα δύο συνοριακά σημεία διέλευσης εξ Ανατολών, από το Τελωνείο των Καστανέων Ορεστιάδας και των Κήπων Αλεξανδρούπολης, και ένας σημαντικός όγκος τουριστών, επισκεπτών, ο μεγαλύτερος που έχουμε καταγράψει μέχρι στιγμής τα τελευταία 12 χρόνια. Και βέβαια κάτι τέτοιο είναι ιδιαίτερα, έχει δηλαδή πολύ συγκεκριμένους λόγους που οφείλεται αυτό το φαινόμενο αυτής της αύξησης. Δεν ξέρω αν είναι της ώρας, αν θέλετε να το σχολιάσουμε και αυτό. Ναι, παρακαλώ. Ναι. Κοιτάξτε, εμείς, όπως είπα και στην εισαγωγή μου, εξετάζουμε και την συμπεριφορά αυτών, κυρίως τους λόγους για τους οποίους λαμβάνεται η απόφαση προκειμένου να αποδράσουν ή να πραγματοποιήσουν διακοπές στη χώρα μας. Και φαίνεται ότι την τελευταία τριετία, κυρίως μετά από την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος στη γείτονα χώρα, φαίνεται ότι έχουν διαφοροποιηθεί αρκετά οι λόγοι για τους οποίους έρχονται εδώ και κυρίως οι παράμετροι εκείνοι που επηρεάζουν την τελική τους απόφαση, που δεν είναι άλλοι πλέον από την πορεία της τουρκικής οικονομίας. Έτσι λοιπόν, το 2019, ενώ η τουρκική οικονομία ξεκίνησε άσχημα, στο δεύτερο μισό του έτους φαίνεται ότι κατάφερε να ανακάμψει, να σταθεροποιηθεί, και όλα τα σημάδια δείχνουν ότι η τουρκική οικονομία μέχρι και το τέλος του 2019 ήταν σε μια φάση εξόδου από μια ύφεση που είχε ταλαιπωρήσει τη γείτονα τα τελευταία χρόνια, πράγμα που σημαίνει ότι είχαμε βελτιωμένα οικονομικά μεγέθη στη γείτονα χώρα και βέβαια με μια σειρά από στοχευμένες δράσεις πραγματοποίησε η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας, κατάφερε να σταθεροποιήσει την ισοτιμία της λίρας, κατάφερε να υποχωρήσει ο πληθωρισμός κατά 25%, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Αυτά αντιλαμβάνεται, μπορεί να ακούγονται μάλλον έτσι πολύ οικονομικά, ουσιαστικά όμως έχουν να κάνουν κυρίως με την τσέπη των επισκεπτών που μας έρχονται, καθότι δόθηκε η ευκαιρία περισσότεροι Τούρκοι υπήκοοι να έρθουν στη χώρα μας.
Μάλιστα. Κύριε Χατζημιχαήλ, αναφερθήκατε πριν για το πώς δοκιμάθηκε η διέλευση όσον αφορά τα συνοριακά σημεία διέλευσης. Mm-hmm. Θα θέλαμε να μείνουμε λίγο περαιτέρω αυτό και να σχολιάσουμε τα νούμερα σε σχέση με τα σύνορα των κήπων της Αλεξανδρούπολης και των Καστανίων της Ορεστιάδας και πώς mm-hmm. αυτά έχουν διακυμανθεί με την πάροδο του χρόνου. Κοιτάξτε, έχουμε η έρευνα πραγματοποιείται σε κήπους και σε καστανιές. Οι κήποι, και μάλιστα εκεί εντοπίζουμε έτσι και αρκετές διαφοροποιήσεις αναφορικά με τα χαρακτηριστικά των εισερχόμενων Τούρκων υπηκών στη χώρα μας. Στους κήπους έχουμε, οι κήποι μάλλον καταλαμβάνουν και το 80% των αφίξεων. Από εκεί εισέρχονται Τούρκοι υπήκοοι προερχόμενοι από αστικά κέντρα, κυρίως από την Κωνσταντινούπολη, με ένα έτσι πολύ ιδιαίτερο οικονομικό και κοινωνικό υπόβαθρο στη χώρα τους. Και από την άλλη έχουμε το υπόλοιπο 20% το οποίο εισέρχεται μέσω του συνοριακού σημείου διέλευσης των Καστανέων. Εκεί έχουμε επισκέπτες κυρίως από τον νομό, όχι μόνο ακριβώς από την πόλη, της Αδριανούπολης. Εκεί έχουμε πολίτες οι οποίοι δεν έχουν ακριβώς τα ίδια αστικά χαρακτηριστικά που έχουν οι υπόλοιποι των κήπων και μάλιστα επειδή προέρχονται και από περιοχές μεγάλης διασυνοριακότητας είναι περισσότεροι ευάλωτοι, αν θέλετε, έχουν περισσότερα αντανακλαστικά, κυρίως όταν υπάρχουν εντάσεις στις διμερείς σχέσεις. Γι' αυτό βλέπουμε και πολύ μεγάλες αυξομοιώσεις στην τουριστική του συμπεριφορά όταν υφίστανται επεισόδια μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Μάλιστα. Αναφερόμενος και στα επεισόδια αυτά, παρατηρούμε ότι όλα αυτά τα χρόνια έχουμε μια ομαλή διέλευση ροών στη χώρα μας, mm-hmm. άσχετα με τις οποιασδήποτε εντάσεις τις οποίες δημιουργούνται. Ποιοι άλλοι παράγοντες επηρεάζουν περισσότερο τη διέλευση, εκτός από τους κύριους τους οποίους προαναφέρατε και πριν? Κοιτάξτε, φαίνεται ότι η χώρα η δική μας, αυτό που παρέχει διαχρονικά στους επισκέπτες της ανεξαρτήτου εθνικότητας, είναι πέραν των υπολείπων έτσι πλέον εκτιμάτων που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό, τη θάλασσα ή το φυσικό πλούτο ή και τον ευρωπαϊκό αέρα, αν θέλετε, υπάρχει και το στοιχείο της ασφάλειας, κάτι το οποίο πολλές φορές ξενίζει σε αρκετούς. Εμείς το έχουμε επισημάνει, το επισημάναμε για πρώτη φορά το καλοκαίρι της προσπάθειας πραξικοπήματος εκείνο τον Αύγουστο, mm-hmm. όπου ένα μεγάλο μέρος Τούρκων υπηκών είχε εγκλωβιστεί, είχε μείνει στη χώρα και παρέμενε παρά την αντίθετη εντολή που είχε για επιστροφή. Ένα στοιχείο το οποίο το έχουμε δει να συμβαίνει και σε διάφορες άλλες έτσι, στιγμές, σε διάφορες άλλες και με άλλες επαναλαμβανόμενη επισκεψιμότητα από την οποία χαρακτηρίζονται οι προς τη χώρα. Μάλιστα. Κύριε Χατζημιχαήλ, εδώ εξετάζουμε το σύνολο των αφίξεων στις οδικές αφίξεις από την γείτονα Τουρκία. Τι γίνεται από τις αφίξεις μέσω θαλάσσης ή από αέρος, ειδικότερα κατά τους θερινούς μήνες, αν μπορούμε να μιλήσουμε με κάποια γενικότερα νούμερα? Καταρχάς εξετάζουμε τις οδικές αφίξεις μόνο των Τούρκων υπηκών, mm-hmm. διότι από τα δύο σημεία, τα δύο συνεργακά σημεία διέλευση, αντιλαμβάνεται κανείς ότι εισέρχονται στη χώρα πολύ περισσότεροι υπήκοοι διαφορετικών κρατών, mm-hmm. και βέβαια μέσα σε αυτούς θα πρέπει να συνυπολογίσουμε και την επιστροφή των 500.000 περίπου Ελλήνων οι οποίοι επισκέπτονται την Τουρκία. Mm-hmm. Αυτό το λέω κυρίως, και θα έρθω πολύ γρήγορα στο ερώτημά σας, αλλά έχει τη σημασία του, διότι το λέω κυρίως προκειμένου να καταδείξω τόσο εγώ όσο και τα στελέχη της Ομοσπονδίας την αδύρυτη ανάγκη ενίσχυσης σε υποδομές και σε ανθρώπινο δυναμικό των δύο συνοριακών σημείων, κυρίως των κήπων, όπου παρατηρούνται όχι μόνο δυστυχώς τους θερινούς μήνες, αλλά σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του χρόνου πολύ ωραίες καθυστερήσεις κατά την είσοδο αυτών των πολύ... αυτών των Τούρκων με το πολύ υψηλό οικονομικό και κοινωνικό υπόβαθρο στη χώρα τους.
Τώρα, αναφορικά τις αφήξεις γενικότερα των Τούρκων, προφανώς είναι πολύ μεγαλύτερες επίσης, διότι το συγκεκριμένο δελτίο, η συγκεκριμένη μελέτη δεν εξετάζει, δεν ερευνά τις αφήξεις που πραγματοποιούνται είτε από θαλάσσεις, κυρίως κατά τους στερνούς μήνες, είτε από αέρος, κυρίως στην πρωτεύουσα της χώρας. Εμείς υπολογίζουμε, μένει βέβαια να το δούμε αυτό, είναι μια έρευνα που κάνει ο ΣΕΤΕ, υπολογίζουμε ότι είναι περίπου 400.000 ακόμη οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται, οι Τούρκοι αυτοί που έρχονται στη χώρα από εκείνες. Περίπου δηλαδή στο 1.200 κυμαίνεται περίπου σε όγκο αυτό το ρεύμα από την Τουρκία. Μάλιστα. Δεδομένου ότι το πρόσημο είναι θετικό, το ερώτημα είναι ποιος είναι ο κύριος προορισμός των αφήξεων αυτών, γιατί τα στοιχεία της αγοράς, ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο, δείχνουν ότι δεν συγκρατούνται στην περιοχή μας. Πώς κυμαίνονται τα πράγματα σε περιφερειακό επίπεδο? Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω, να διαφωνήσω, διότι προφανώς όλες οι περιοχές δεν απολαμβάνουν. Σίγουρα. Είναι αυτό. Και επίσης δεν έχουμε καθόλου τη διάρκεια του χρόνου, δεν είναι οι περιοχές οι οποίες συγκράτησαν αυτό τον όγκο, τον μεγάλο όγκο του 755.000 που είδαμε, που καταγράψαμε εμείς πέρυσι. Είναι προφανές ότι η Αλεξανδρούπολη είναι η πόλη η οποία έχει τα ηνία, αν θέλετε, συγκρατεί τον κόσμο που συγκρατεί σύμφωνα με τις υποδομές οι οποίες διαθέτει. Το πλεονέκτημα της Αλεξανδρούπολης είναι το γεγονός ότι έχει Τούρκους επισκέπτες καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Και μάλιστα γι' αυτό το λόγο αποτελεί και τον τρίτο στη χώρα προορισμό City Break μετά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Τώρα, κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου, οι περιοχές της Θάσου και της Καβάλας, κατά κύριο λόγο, στην περιφέρεια μας είναι αυτές που έχουν επίσης κόσμο παράλληλα με την Αλεξανδρούπολη. Θα το ανοίξουμε κιόλας και σε μεγαλύτερη κλίμακα. Έχω την αίσθηση ότι το σύνολο της Βορείου Ελλάδος λίγο ως πολύ εποφελείται από όλους αυτούς τους όγκους. Όλους αυτούς τους όγκους δηλαδή διαχέεται. Τους θερινούς μήνες η Χαλκιδική και η Χαλκιδική, η οποία έχει και την τιμητική της, αλλά και η ίδια η Θεσσαλονίκη, η οποία είναι έτσι, και City Break προορισμός. Υπάρχουν και άλλα χαρακτηριστικά εκεί. Η Θεσσαλονίκη δηλαδή έχει κόσμο διαφορετικό από αυτόν τον οποίο έχει η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, διότι εκεί υπάρχουν και άλλα χαρακτηριστικά εθνικά για τους Τούρκους, χαρακτηριστικά αναφορικά με τις επισκέπτες εκεί, καθώς και περιοχές πέριξ Θεσσαλονίκης όπου υπάρχουν Οθωμανικά μνημεία, μνημεία δηλαδή από την Οθωμανική περίοδο που κινούν το ενδιαφέρον των Τούρκων επισκεπτών, ορισμένων Τούρκων επισκεπτών. Μάλιστα. Κύριε Χατζημιχαήλ, να κλείσουμε την συζήτησή μας αναφερόμενοι στους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να αξιοποιήσουμε περισσότερο τον μεγάλο αυτό αριθμό επισκεπτών στον τόπο μας. Κοιτάξτε, καταρχάς δεν είναι μόνο αυτός ο όγκος, διότι μην ξεχνάμε το κομμάτι της Νηφαίας, όπου το 2018 είχαμε καταγράψει 1.700.000 οδικές αφήξεις Βαλκάνιων από την Νηφαία. Οι όγκοι, οι τουριστικές που ονομάσουμε, είναι ιδιαίτερα σημαντικοί. Αυτό που απαιτείται να πραγματοποιηθεί άμεσα είναι να δώσουμε έμφαση στις υποδομές, και λέγοντας υποδομές δεν αναφέρομαι σε όνει και καλά στις υποδομές τις οποίες θα πρέπει να κάνει η ελληνική πολιτεία μέσω των δήμων ή της περιφέρειας, προφανώς είναι πολύ σημαντικές. Κυρίως όμως φαίνεται ότι περιοχές, για παράδειγμα όπως η Κομωτινή, έχει ανάγκη από την ιδιωτική πρωτοβουλία προκειμένου να δημιουργηθούν μεγάλες πεντάστερες μονάδες, οι οποίες θα αποτελέσουν από μόνες τους πόλο έλξης για την ίδια την περιοχή. Άρα υποδομές ιδιωτών είναι αυτές που έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή η περιοχή. Μάλιστα. Κύριε Χατζημιχαήλ, σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την πληροφόρηση. Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία εκ νέου. Γεια σας. Να είστε καλά.